Γιώργος Κολοβάτσιος και έχει τις πληροφορίες. Ακριβώς, Μάρα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Βήμα και αναλύει το όραμά του για τη δημοκρατική ευθύνη. Ένα κίνημα που, όπως μας είπε, θα γίνεται στον χώρο του Μεταρρυθμιστικού Προοδευτικού Κέντρου και δεν θα έχει αρχικοκεντρικό χαρακτήρα. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει την τριτική διακήρυξη πάνω από 2.000 πολίτες, μεταξύ αυτών ο Αλέκος Παπαδόπουλος και η Νίκη Φούντα. Ο Αλέκος Παπαδόπουλος, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, και η Νίκη Φούντα, πρώην βουλευτής της ΔΗΜΑΡ. Πριν από λίγο μας είπε ο κύριος Θεοχάρης ότι ήταν ανάγκη το κόμμα να σχηματιστεί μετά από 7 χρόνια σκληρών μνημονίων και πολιτικής αδιεξόδου. Ας ακούσουμε λοιπόν τι είπε. Να ξεκινήσει η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Είδαμε που μας έχουν φέρει οι καταστάσεις σήμερα. Δεν βλέπουμε καμία πρόταση στην πραγματικότητα που να καλύπτει νέους ανθρώπους, ανθρώπους που θέλουν να παράγουν και να δημιουργήσουν. Και στην πραγματικότητα η χώρα τους δεν τους αφήνει να προσφέρουν στον συνάνθρωπό τους, τους διώχνει μακριά. Πρέπει αυτό να αλλάξει άμεσα.